72.000 ανέρχονται οι δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2013-2014» που θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο και θα ολοκληρωθεί τον επόμενο Μάιο. Μέσω του προγράμματος, συνολικής δαπάνης 5 εκατομμυρίων ευρώ επιδοτείται η παραμονή σε καταλήμματα όλης της χώρας ατόμων τα οποία ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων και δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων άλλων φορέων. Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε δύο χρονικές περιόδους. Η πρώτη από τον Ιούλιο 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 και η δεύτερη περίοδος από το Φεβρουάριο του 2014 μέχρι τις 31 Μαΐου του 2014. Σε ό,τι αφορά τώρα τα εισοδηματικά κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα, αυτά διαμορφώνονται ως εξής. Σε 16.000 ευρώ για μεμονωμένα άτομα, στις 28.000 ευρώ για οικογένειες, συν 1.500 ευρώ για κάθε παιδί, και στα 35.000 ευρώ για πολύτεκνους ή 1.500 ευρώ για κάθε παιδί. Για τα άτομα της τρίτης ηλικίας δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2013-2014» είναι η παροχή διακοπών χαμηλού κόστους σε ευαίσθητες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, η βελτίωση της πληρότητας των τουριστικών καταλυμάτων σε μια ευρύτερη χρονική περίοδο και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας στην παρούσα φάση της οικονομικής ύφεσης. Η χορήγηση των δελτίων κοινωνικού τουρισμού εξαήμερων διακοπών θα πραγματοποιηθεί από τα ΚΕΠ. Συνολικά θα εκδοθούν 62.000 ατομικά δελτία που θα αφορούν εργαζόμενους. Επίσης, θα χορηγηθούν άλλα 10.000 ατομικά δελτία που θα απευθύνονται σε συνταξιούχους λόγω γύρατος ή αναπηρίας ανεξαρτήτως εισοδήματος. Πληροφορίες σχετικά με τα συνεργαζόμενα καταλήμματα και οδηγίες προς τους δικαιούχους μπορούν να πάρουν όσοι ενδιαφέρονται μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΟΤ.